Φίλες και φίλοι, περίσσεψαν το τελευταίο διάστημα οι διαγραφές περιφερειακών συμβούλων, οι μεταγραφές, οι πιέσεις και τα μαγειρέματα στην Πελοπόννησο. Καθώς ανακοινώνονται οι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι εκλεκτοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ φοράνε το μανδύα του ανεξάρτητου. Ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας αλληλοσπαράσεται αντεκλήσεις και χαρακτηρισμοί που ξεφεύγουν από τα όρια. Ακόμα και στις εκδηλώσεις όπου σωματεία εργαζόμενοι κόβουν την πίτα τους, παρελάβουν οι υποψήφοι και τις μετατρέπουν σε φιέστες αντιπαράθεσης. Ακόμα και στην πίτα των ΑΜΕΑ, ο κύριος Στατούλης κάρφωνε τον Νίκα, αφού δεν μπόρεσε να τον ρίξει στη θάλασσα στον αγιασμό των υδάτων στα Θεοφάνεια. Ο μέχρι τώρα εκλεκτός του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του λαός του Καρατζαφέρη κύριος Στατούλης, αφού έφαγε πόρτα από όλους, αφού 3 χρόνια προσεγγίζει με κάθε ευκαιρία το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και εκ νέου πρωθυπουργό διέβλεψε τον Τσίπρα στο Περιφερειακό Συνέδριο πριν από 1 χρόνο στην Τρίπολη, τώρα ο κύριος Στατούλης φόρεσε την προβιά του ανεξάρτητου. Αυτά τα μαγειρέματα και οι διεργασίες στην περιφέρεια, που είναι αντιστοίχηση και αντανάκλαση με την εικόνα που παρουσιάζει αυτή την περίοδο το αστικό πολιτικό σύστημα και η Βουλή, με τη διάλυση και τις συγκολήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων, τις μετακινήσεις από πομπές και μεταγραφές βουλευτών, τη διαμόρφωση νέων πλειοψηφιών με τις μεταγραφές και την υπουργοποίηση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δοκιμασμένων στελεχών και σε κυβερνητικό επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, Δέδες, Νίκας και Τατούλης, μοιάζουν σε όλα. Αποδεικνύεται ότι το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο γίνονται όλες αυτές οι μετακινήσεις και συγκολήσεις είναι η σύγκλησή τους σε στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου, στις κεντρικές επιλογές για την περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Άλλωστε, όλοι αυτοί που είτε μένουν, είτε φεύγουν, είτε ξανάρχονται, μαζί διοικούσαν την Πελοπόννησο 9 χρόνια. Μαζί ψήφισαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τις προγραμματικές συμβάσεις με την αμαρτωλή Πελοπόννησο ΑΕ και το λιγνητόσημο, μέχρι τις αισχρές διεκδικήσεις των μεγαλεοργολάβων κατασκευαστικών ομίλων και τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τις αδειοδοτήσεις των ανεμογεννητριάδων και των βιομηχάνων. Η σαπίλα του αστικού πολιτικού συστήματος και σε κεντρικό αλλά και σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Είναι καθρέφτης της αντιλαϊκής πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ και ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα σφάζονται για τα μάτια του κεφάλαιου. Διέξοδος για το λαό δεν είναι η εξυγίανση του συστήματος, η θωράκιση της λειτουργίας των θεσμών, πολλές φορές με αλλαγές προσώπων. Το σάπιο αστικό πολιτικό σύστημα δεν εξυγιένεται, δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκό. Διέξοδος προς το συμφέρον του λαού είναι μόνο η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, που στέκεται με συνέπεια απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική και τα κόμματά της, ξεσκεπάζει τις διεργασίες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος και των θεσμών του. Είναι στην πρώτη γραμμή της πάλης του λαού για τα δικαιώματά του. Οι δικοί μας υποψήφοι, που σήμερα θα παρουσιάσουμε τους 11 στη Μεσσηνία, δεν είναι βιομηχανοί, δεν είναι εργολάβοι, δεν είναι λαμπερά και ηχηρά ονόματα. Είναι απλοί λαϊκοί αγωνιστές του λαού μας. Ο Γαλάνης ο Τάσος, ετών 19, σπουδαστής ΤΕΗ Καλαμάτας, τμήμα τοπικής διοίκησης, είχε διατελέσει για χρόνια μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών στην Καλαμάτα. Ο Διασάκος ο Νίκος, ετών 55, οδοντίατρος, μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας. Η Ζαφύρη Αγγελική, ετών 33, υπάλληλος σε τουριστικό γραφείο, μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Σωματείου Εργαζόμενων Επισητισμού Τουρισμού και Συναφών Επαγγελμάτων στο νομό Μεσσηνίας. Ο Καράμπελας ο Κώστας, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός. Η Κατσαφάδου η Εφροσύνη,
ετών 44, μηχανικός δομικών έργων, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Νομού Μεσσηνίας. Ο Κουφαλάκος ο Παναγιώτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στη ΔΕΙΑΚ Μεσσηνίας, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Ο Λαγογιάννης ο Γιάννης, ετών 37, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιωτικός υπάλληλος, γραμματέας του Συνδικάτου Υπαλλήλων στο Ιδιωτικό Τομέα Νομού Μεσσηνίας. Ο Σμυρνής ο Αργύρης, ετών 62, πλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος, εναυποστρατεία. Η Στραβάκου η Κωνσταντίνα, ξενοδοχο υπάλληλος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων Τουρισμού, Επισητισμού και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Μεσσηνίας. Η Τσίγκανο η Κατερίνα, πολιτικός μηχανικός, γραμματείας του Διοικητικού Συμβούλου του Συλλόγου Μηχανικών Τριφυλίας. Και η Χριστέα η Στέλλα, ετών 32, μεταλλιολόγος μηχανικός, ιδιοκτήτρια συνεργείου αυτοκινήτων. Οι δικοί μας υποψήφοι, από ό,τι βλέπετε, είναι πρώτα στελέχη του εργατικού λαϊκού κινήματος, έχουν δώσει εξετάσεις χρόνια τώρα στον αγώνα του λαού. Στην πρώτη γραμμή είμαστε αισιόδοξοι ότι ο λαός, πέρα από αυτούς που στηρίζουν και ψηφίζουν ΚΚΕ, αναγνωρίζει στο ΚΚΕ και στους συντρόφους μου ότι θα είμαστε η πιο δυνατή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.